κέντρο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε μια πορεία μέχρι τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που είναι κάτω στο στάδιο, να κάνουμε παρέμβαση διαμαρτυρίας, ώστε να μπορέσουμε να του μιλήσουμε και να μας δει. Ακούστε το καλά, αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Γίνεται για το νομοσχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει βγει για διαβούλευση. Ωραία, ψηφίστηκε από το Γαβρόγλου. Το οποίο προβλέπει ότι και οι φοιτητές της ΣΤΕΦ, αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν στο νέο πανεπιστήμιο, στο νέο ίδρυμα, καμία δυνατότητα να μπορέσουν να ενταχθούν ούτε με κατατακτήριες, αλλά ούτε με επιπλέον μαθήματα. Τώρα τα παιδιά με το πτυχίο του ΤΕΙ μπαίνουν στον αέρα. Το τμήμα μας, στην ουσία το ίδρυμά μας, καταργείται και δεν θα μπορέσουν να βρουν ούτε δουλειά με σοβαρά δικαιώματα. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε και σήμερα στον δρόμο. Επίσης δεν αναφέρει το νομοσχέδιο τίποτα ούτε για χρηματοδοτήσεις, ούτε για να μπορέσει να πάρει και άλλους καθηγητές για να στηρίξει τα 20-21 τμήματα τα οποία υποστηρίζονται ότι θα ανοίξουν, ενώ τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να λειτουργούν του ΤΕΙ. Αυτή τη στιγμή και οι εστίες μας είναι σε άσχημη κατάσταση. Τα παιδιά δεν μπαίνουν αρκετά παιδιά στις εστίες, δεν τρώνε αρκετά παιδιά στη λέσχη. Οπότε είναι κοροϊδία αυτή τη στιγμή. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να θέλει να μας πει ότι θα ανοίξουν τόσα τμήματα, οι φοιτητές του ΤΕΙ θα καταργηθεί το ίδιο τους το τμήμα, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς επιπλέον καθηγητές, χωρίς τίποτα που να μπορέσει να βοηθήσει το σημερινό φοιτητή να συνεχίσει αρχικά τις σπουδές του, γιατί θα χρειαστεί σύντηση, στέγαση, μεταφορά. Ούτε αυτό, ούτε να του επιβεβαιώνει κάπου ότι θα μπορέσει αύριο να έχει εργασιακά δικαιώματα επαρκή για να μπορέσει να συνεχίσει στο χώρο του. Αυτό, και αυτό βγήκαμε σήμερα στον δρόμο. Και θα συνεχίσουμε και η επόμενη μας δράση θα είναι το Σάββατο, όταν θα έρθει ο ίδιος ο Υπουργός ο Γαβρόγλου. Στις 5 η ώρα θα μαζευτούμε εδώ πέρα και να διαδηλώσουμε, γιατί πραγματικά το νομοσχέδιό του ήταν ασαφές και ήταν απαράδεκτο. Το νομοσχέδιο ήταν απαράδεκτο. Αυτά. Καλησπέρα, Σούκης Βασίλης ονομάζομαι. Είμαι πρώην εκπρόσωπος φοιτητών Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε προβεί τις τελευταίες μέρες σε αυτές τις κινητοποιήσεις σε όλη την Κοζάνη. Ξεκινήσαμε με μια κατάληψη του διοικητηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αλλά και των γραμματιών. Το καινούριο νομοσχέδιο που ήρθε, καταφέραμε να πετύχουμε το τμήμα της διοίκησης επιχειρήσεων να μείνει στην ουσία στην Κοζάνη. Υπάρχει μια μετονομασία. Το καλό και θετικό είναι ότι τα παιδιά που σπουδάζουν στην Κοζάνη θα μείνουν στην Κοζάνη και θα συνεχίζουν και τις πανεπιστημιακές σπουδές στην Κοζάνη. Απλά το κακό είναι ότι στο καινούργιο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η συνέχιση των σπουδών των φοιτητών της ΣΤΕΦ, είναι η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστημιακό επίπεδο. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα την πορεία από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και καταλήξαμε στο Δημαρχείο της πόλης. Θέλουμε να καταθέσουμε τα αιτήματά μας
στο Δήμαρχο, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του, είμαστε σε συνεννόηση με όλους τους τοπικούς φορείς, έχουμε μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, έχουμε μιλήσει με τους βουλευτές. Εμείς αυτό που στην ουσία θέλουμε είναι όλοι οι φοιτητές να έχουν ίσα δικαιώματα, είτε είναι στη ΣΔΟ, στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, είτε είναι στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Όπως στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές απλά με κάποια έξτρα μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο το πανεπιστημιακό, έτσι αυτό θέλουμε να περάσει και στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Δεν κάνουμε καμία διάκριση. Θέλουμε όλοι στην αγορά εργασίας να έχουμε τα ίσα δικαιώματα, γιατί αν θέσουμε και το ερώτημα ότι όλη η Ελλάδα θα έχει πλέον πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά πτυχία, ποιος εργοδότης θα ζητήσει κάποιον ο οποίος είναι μηχανολόγος ΤΕΕ, ηλεκτρολόγος ΤΕΕ για δουλειά? Δηλαδή είναι, πιστεύουμε, δίκαια τα αιτήματά μας, θέλουμε να ακουστούμε, θέλουμε να μιλήσουμε και το Σάββατο στη συνάντηση που θα έχουμε με τον κύριο Γαβρόγλου. Συνεχίζουμε δυναμικά, πετύχαμε το ένα κομμάτι, θέλουμε και πιστεύουμε και θα πετύχουμε και το δεύτερο. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, πριν από 2 εβδομάδες έγινε Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε όλοι μαζί να προβούμε σε κινητοποιήσεις. Μία από αυτή ήταν η κατάληψη του χώρου των γραμματείων και του διοικητηρίου. Σήμερα, μέσω της πορείας, όλοι οι φοιτητές είμαστε ενωμένοι προκειμένου να καταθέσουμε τα αιτήματά μας στο Δήμαρχο και να προχωρήσουμε όλοι μαζί το Σάββατο, όπου θα έρθει και ο Υπουργός, να συνεχίσουμε σε πιο δυνατές κινητοποιήσεις και τα αιτήματά μας να πραγματοποιηθούν. Ονομάζομαι Μιχάλης Κουστάκης, είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟ. Κατεβήκαμε, κάναμε δουσού και αποφασίστηκε να γίνει κατάληψη για τις σχολές μας. Σαν ΣΔΟ καταφέραμε να κρατήσουμε τη διοίκηση στους φοιτητές του ΤΕΗ και η διοίκηση και η λογιστική κατάφερε να, με κάποια έξτρα μαθήματα να μπορέσει να μπει και αυτό στο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το ίδιο θέλουμε τώρα και για τη ΣΤΕΦ, όλοι μαζί στον αγώνα, να μην παίρνουν και αυτοί με κατακτήρες, αλλά να δίνουν και αυτοί κάποια έξτρα μαθήματα για να μπορέσουν να μπουν και αυτοί σαν πανεπιστήμιο. Και όλοι μαζί το Σάββατο που θα έρθει ο Υπουργός εδώ να κάνουμε τον αγώνα μας, να ακούσουμε τα αιτήματά μας. Παλεύουν για δημοσία και δωρεά παιδεία. Οι φοιτητές δεν είναι πελατεία, παλεύουν για δημοσία.